Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας για τις πολιτικές εξελίξεις. Θα ήθελα να επαναλάβω τα ερωτήματά μου. Πριν από τις διαφημίσεις για τη σημειολογία των δηλώσεων Σαμαρά, τον είδαμε μαζί με τους αντιπροέδρους. Αν ήθελε κάτι να δείξει με αυτό. Νομίζω θέλει να δείξει ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είναι μία και ενιαία, ας το πούμε μία γροθιά. Πιθανόν να έχει να κάνει με τις πρωινές φημολογίες ότι θα ζητηθεί από τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Σταύρο Δήμα, να σχηματίσει αυτός κυβέρνηση και μάλιστα ερήμην του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, πετάγονται ονόματα, και αυτό είναι άσχημο για τις εξελίξεις, χωρίς να ξέρουν οι αρμόδιοι αρχηγοί τι γίνεται και τι παίζεται πολλές φορές και πίσω από την πλάτη τους. Αθώα πετάγονται, λοιπόν, λέτε τα ονόματα. Εγώ νομίζω ότι δεν πετάγονται καθόλου αθώα. Δηλαδή, ας δημιουργήσουμε ένα ρήγμα στη Νέα Δημοκρατία, ας αρχίσουμε να αποψηλώνουμε τον αρχηγό από τα κοντινά στελέχη του. Και νομίζω χωρίς να άδεια να πιάσουμε γεμάτα, να δούμε αντιδράσεις. Είναι πραγματικά και άξιος και έμπειρος πολιτικός. Νομίζω αυτά πρέπει να γίνονται σε συνεννόηση με τον Αντώνη Σαμαρά. Και προσέξτε, γι' αυτό είπα, έπρεπε να πάρει το αυτοκίνητο ο Γιώργος Παπανδρέου και να κάτσει να τα συζητήσει όλα αυτά μαζί του, παρά να τον παίρνουν κάθε τόσο δημοσιογράφοι και να του λένε, ξέρεις, ακούστηκε εκείνο, τώρα λένε τ' άλλο, να το νέο πολεμικό ανακοινωθέν από την κυβέρνηση. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Ο κόσμος πραγματικά έχει προβλήματα. Και όχι μόνο ο απλός λαός, οι ελληνικές επιχειρήσεις καταραίουν, το χρηματιστήριο, οι συνταξιούχοι που όχι μόνο οι ίδιοι δεν τα φέρουν βόλτα, αλλά έχουν άνεργα παιδιά και εγγόνια. Έτσι. Αυτοί θέλουν λύσεις, δεν θέλουν συνεχή κουβέντα. Και νομίζω όμως ότι θα βρεθεί λύση πολύ σύντομα. Εγώ θα πιαστώ από αυτό το τελευταίο που είπατε. Κύριε Λαδά, μπορεί να βρεθεί λύση και μέσω των πιέσεων που θα αρχίσουν να αναπτύσσονται μέσα από τις ίδιες τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων? Είδαμε τα προηγούμενα 24 ώρα κινήσεις βουλευτών και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΠΑΣΟΚ, που ετοίμαζαν μάλιστα και ένα κείμενο και το σταμάτησαν τελευταία στιγμή. Μήπως θα αρχίσει να πιέζουν και οι βουλευτές προς αυτήν την κατεύθυνση, τις ηγεσίες τους? Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι πως δοκιμάζεται η συνοχή των κομμάτων, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πιέσεις από έξω προς τα μέσα, δεδομένου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, η οποία δοκιμάζεται η ίδια, είναι σε κρίση κτλ., είναι ένα πολιτικό σύστημα. Ένα sui generis ίσως πολιτικό σύστημα. Το οποίο καταραίει. Δεν νομίζω ότι καταραίει καθόλου. Νομίζω περνάει αυτό που ονομάζουμε κάποιοι κρίσης ενοποίησης. Έτσι, περνάει μια τεράστια κρίση που μάλλον θα είναι κρίση ενοποίησης. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τεράστια που μπορούμε να την κάνουμε σε κάποια διαφορετική στιγμή ίσως. Όμως οι πιέσεις είναι και από την Ευρώπη προς τις κοινοβουλευτικές ομάδες, από την Ευρώπη προς τους αρχηγούς. Και συνεπώς η συνοχή δοκιμάζεται όχι μόνο διότι κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται διαφορετικά, αλλά και διότι υπάρχουν πιέσεις στο εσωτερικό των οικογενειών των κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και βεβαίως υπάρχουν πιέσεις και σε ατομικό επίπεδο συχνά, σε ομαδικό επίπεδο, συλλογικό και το καθεξής. Άρα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό σε μια ολότητα, σε ένα σύστημα στο οποίο αναπτύσσονται πολλές πιέσεις, πολλές εκ των οποίων είναι από την Ευρώπη προς τα εδώ. Βεβαίως θα ευχόταν κανείς να υπάρχουν και πρωτοβουλίες προτάσεων πριν το δημοψήφισμα που ήταν μια πρόταση, θα το πω, τυχοδιοκτική κατά τη δική μου κρίση, να υπάρχουν σοβαρές πρωτοβουλίες προτάσεων προς την Ευρώπη. Αλλά όταν κανείς χάσει την αξιοπιστία του με τόσο θορυβώδη τρόπο όπως τη χάσαμε στις Κάνες, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να προχωρήσει σε προτάσεις. Κατά συνέπεια, αυτό που τώρα χρειάζεται είναι μια κυβέρνηση η οποία να μπορέσει να κυβερνήσει για ένα διάστημα, να συγκεκριμενοποιηθούν, γιατί αυτό είναι ένα θέμα, ξέρετε, πολύ κρίσιμο και δεν το αγγίξαμε. Η συμφωνία της 26ης-27ης είναι ένα πλαίσιο. Και είναι ένα καλό πλαίσιο. Αλλά δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί όπως οφείλει να συγκεκριμενοποιηθεί για τους τρόπους με τους οποίους θα γίνει και θα εφαρμοστεί. Άρα μένει και από πλευράς Ευρώπης να υπάρξει αυτή η συγκεκριμενοποίηση, για την οποία όμως ως προϋπόθεση έχουμε λίγο πολύ μια συνένεση στην Ελλάδα. Άρα το επίγον είναι να υπάρξει μια συνένεση, να συγκεκριμενοποιηθεί το πλαίσιο της 26ης-27ης και η συμφωνία αυτή, με όλα τα καλά τα οποία έχει και κάποια άλλα τα οποία συζητιώνται, και στη συνέχεια να έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε σε εκλογές, οι οποίες, επαναλαμβάνω, βεβαίως δεν πρέπει και δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Κυρία Ρεπούση, ποιες πολιτικές δράσεις θα έδιναν διέξοδο σε αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τώρα? Θα απαντήσω το ερώτημά σας. Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο και τα προηγούμενα ερωτήματά σας. Είπε ο κύριος Δούκας ότι θα έπρεπε ο κύριος Παπανδρέου να πάρει το αυτοκίνητο και να πάει στη Συγκρού. Δεν μπορεί η κυρία Δούκα να το κάνει. Γιατί έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που δεν έχει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα της επικοινωνίας των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών. Έλεγα πάντα ότι ένα από τα σοβαρά προβλήματα της διακυβέρνησης στη χώρα μας είναι η θέση που κρατάει πάντα η αντιπολίτευση σε σχέση με αυτό που λέει η κυβέρνηση. Ανεξάρτητα ποιος είναι η κυβέρνηση και ποιος είναι η αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση είναι πάντοτε στο όχι, και αυτό πάλι ανεξάρτητα από όποια θετικά σημεία έχει ένα σχέδιο ή μια πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Άρα
νομίζω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι δεν υπάρχει το μίνιμουμ πολιτικής συνεννόησης ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα που να επιτρέπει το να πάρει το αυτοκίνητο, για παράδειγμα, ο κύριος Παπανδρέου και να πάει στη Συγκρού για να συζητήσει απευθείας με τον κύριο Σαμαρά. Μπορεί ακόμα και τώρα, ένα λεπτό, ακόμα και τώρα στις τελευταίες δηλώσεις που έχουμε και του κυρίου Σαμαρά και του εκπροσώπου, του κυβερνητικού εκπροσώπου του κύριου Μόσχελου, βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον είναι να κρατηθεί η εικόνα του κόμματος και να διασωθεί το δίκιο του απέναντι στο δίκιο του άλλου κόμματος. Και αυτή την ώρα που περνάμε, αυτή την κρίσιμη στιγμή, είναι πραγματικά πολύ οδυνηρό και απαισιόδοξο να βλέπεις ότι η προσπάθειά τους είναι να κρατηθεί ο καθένας στα σημεία του και να δικαιωθεί απέναντι στον άλλον. Ελπιδοφόρο μήνυμα, και έρχομαι στο δεύτερο σημείο της ερώτησής σας, είναι ότι τον τελευταίο καιρό κάποιοι βουλευτές τόλμησαν να διαφοροποιηθούν από τη γραμμή του αρχηγού. Αυτό το είδαμε με την πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου για το δημοψήφισμα στο ΠΑΣΟΚ και είναι ελπιδοφόρο πραγματικά, γιατί είναι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού και έχουν ευθύνες απέναντι στο λαό και στο δημόσιο συμφέρον. Και αυτό πραγματικά είναι ελπιδοφόρο και νομίζω ότι για πρώτη φορά ίσως έγινε και στη Νέα Δημοκρατία, όσο και αν δεν εκφράστηκε στο πρώτο επίπεδο. Τώρα έρχομαι στο ερώτημα που μου θέσατε. Εμείς και σε σχέση με αυτό που σχολιάσατε πριν από το διάλειμμα, η Δημοκρατική Αριστερά διεκδικεί μια καλή παράδοση της αριστεράς, ωστόσο θέλει να είναι και μια αριστερά της ευθύνης. Είναι στο κεντρικό μας μότο, στο σύνθημά μας, ότι θέλουμε να είμαστε η αριστερά της ευθύνης. Άρα μας ενδιαφέρει μια διέξοδο, δεν μας ενδιαφέρει μόνο η καταγγελία, έτσι, η καταγγελία, μας ενδιαφέρει η διέξοδος από την κρίση και θέλουμε να λειτουργούμε υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Μέσω ποιου τρόπου, μιας κυβέρνησης συνεργασίας, εκλογών. Έχουμε κάνει μια σειρά από προτάσεις και στα θέματα της οικονομικής πολιτικής και τελευταία μιλήσαμε για την αναγκαιότητα μιας μεταβατικής κυβέρνησης και ενώ στην αρχή είχαμε τοποθετηθεί... Θα συμμετείχατε σε ένα τέτοιο σχήμα. Θα σας πω. Και ενώ στην αρχή είχαμε τοποθετηθεί σε σχέση με τις εκλογές ως ένα αναγκαστικό κακό, όπως λέγαμε, και θεωρήσαμε ότι η θέση μας για τις εκλογές έχει να κάνει με τρεις εκτιμήσεις. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και κάμποσο χρονικό διάστημα, στη χώρα μας υπάρχει πλήρης ακυβερνησία. Έχουμε μια κυβέρνηση που δεν κυβερνά, υπηρεσίες που δεν δουλεύουν. Άρα λοιπόν, ένα. Δύο, ότι είδαμε μια πολιτική ανευθυνότητα από τη μεριά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, που κορυφώθηκε με την πρόταση για το δημοψήφισμα. Και τρίτον, εκτιμήσαμε ότι αυτή η εθνική αντιπροσωπεία δεν μπορεί να δώσει πολιτική διέξοδο στο ζήτημα της κρίσης που περνάει η χώρα μας. Άρα, στις δημοκρατίες δεν έχουμε άλλο τρόπο και γι' αυτό είπαμε, ταυτίσαμε κι εμείς με τις εκλογές. Κυρία, αν αλλάξουν τα δεδομένα, είμαστε εδώ για να τα ξανασυζητήσουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε και με την κυρία Ρένα Δούρουτη, ο μέλος της πολιτικής γραμματέας του Συνασπισμού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εκλογές εδώ και τώρα είναι η θέση και του κόμματός σας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Συνασπισμός της Ουσπαστικής Αριστεράς έχει ζητήσει εκλογές. Ο λόγος βέβαια δεν είναι για να μετρήσουμε τα ποσοστά μας, την αύξησή τους. Ο λόγος είναι γιατί νομίζω θα συνομολογήσουμε όσοι συζητάμε αυτή τη στιγμή ότι σχεδόν από τους πρώτους μήνες αυτής της πρωτοφανούς οικονομικής χρήσης προστρέχω να πω είναι και κρίση και κοινωνική και πολιτική και θεσμική, και επειδή ακριβώς είναι θεσμική, από τους πρώτους μήνες ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν και αντισταγματικός και επομένως και αντιδημοκρατικός. Να θυμίσω για του λόγου το αληθές ότι ο Υπουργός Οικονομικών εξουσιοδοτήθηκε να υπογράφει οτιδήποτε διμερές ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να περνάει αυτό από το ελληνικό κοινοβούλιο. Ναι. Επειδή ωστόσο, κυρία Δούρου, τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας αυτή τη στιγμή εξαντλούνται, αν δεν έχουν ήδη εξαντληθεί, θα μπορούσε, λέτε, όλο αυτό το πακέτο, εκτιδώση, συμφωνία 26 Οκτωβρίου κτλ., θα μπορούσαμε να το προλάβουμε εάν πηγαίναμε σε μια τέτοια διαδικασία?
Είναι πρωτίστως μία ερώτηση που πρέπει να την απευθύνεται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό του τόπου, ο οποίος ενώ μέχρι και τον Ιούνιο θεωρούσε ότι η επιλογή των εκλογών που βάζαμε εμείς σχεδόν πρώτη από τα υπόλοιπα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου την περιέγραφε ως μια καταστροφική λύση. Την Δευτέρα που μας πέρασε θεώρησε ότι μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία το δημοψήφισμα θα ήταν προσφορότερη από τις εκλογές. Να περάσουμε αρκετές βασανιστικές μέρες και ώρες με ανεπανόρθωτες συνέπειες για τον ελληνικό λαό και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου το δημοψήφισμα εναλλασσόταν με τις εκλογές ως το ποια είναι η καλύτερη λύση. Και έχουμε φτάσει σήμερα και τούτες τις ώρες, διορθώστε με ως δημοσιογράφη που έχετε καλύτερη ενημέρωση, να αναμένουμε ποιονού τακτικισμός, ενώ μεταξύ του κύριου Σαμαρά και του κύριου Παπανδρέου, θα νικήσει. Κυρία Δούρου. Θα ήθελα όμως, για να μην αφήσω να πάω το ερώτημα, να σας πω ότι εμείς, ο Συνασπισμός της Σπαστικής Αριστεράς, γνωρίζουμε ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι. Δηλαδή δεν αγνοούμε την κατάσταση, τη θέση μας και την, όπως είπατε και εσείς, την δημοσιονομική κατάσταση, ναι, αλλά δεν υπάρχουν και μονόδρομοι. Αντιθέτως, οι μονόδρομοι και τα εκβιαστικά διλήμματα του Πρωθυπουργού, όπως έχουν τεθεί τους τελευταίους 24 μήνες, έχουν φέρει τη χώρα μας στην κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούρου. Από αυτό το τελευταίο, κύριε Υπουργέ, θέλω να αρχίσουμε. Τι σημαίνει εάν δεν προλάβουμε να πάρουμε έκτη δόση ή δεν προλάβουμε να επικυρώσουμε τη συμφωνία της 26 Οκτωβρίου. Θέλω να πείτε όμως τι σημαίνει ο γενικά και αόριστα, με τη γλώσσα που έχετε συνηθίσει να τα λέτε, τι σημαίνει για τον εργαζόμενο, για τον επιχειρηματία, για την οικονομική ζωή της χώρας. Σημαίνει πολλά πράγματα και θα σημαίνει ακόμα περισσότερα, εξαρτώμενο από το αν το πρόβλημα είναι προσωρινό, φαίνεται είναι θέμα ημερών να διευθετηθεί, ή αν υπάρχει μια τέτοια ανακατοσούρα στο πολιτικό σύστημα που δεν θα φαίνεται ότι θα διευθετηθεί σε κάποιες μέρες ή σε μια-δυο εβδομάδες. Λοιπόν, πρώτον, συνταξιούχοι μισθωτοί δεν θα μπορούν να πάρουν την πληρωμή τους, την αμοιβή τους, το μισθό τους. Δεν έχει χρήματα το κράτος να τα δώσει. Το κράτος έχει χρήματα για περίπου 3 με 4 εβδομάδες. Μόλις τελειώσουν αυτά, θα είμαστε κυριολεκτικά πανί με πανί. Δεν έχουμε αποθέματα. Θα υπάρξει μια κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, διότι όλοι θα τρέχουν να πάρουν τα λεφτά τους από το φόβο που θα έχει δημιουργηθεί. Διότι δεν είναι μόνο το τι θα γίνει και αν θα πάρεις τα 500 ευρώ σου στην ώρα. Είναι και ο τρόμος ο οποίος θα πέσει και στις αγορές και στους συμπολίτες μας για το αύριο. Λοιπόν, κατάρρευση στο χρηματιστήριο, κατάρρευση στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά ομολόγων. Διότι όλοι θα κοιτάνε να τα ξεφορτωθούν, διότι θα βλέπουν ότι η Ελλάδα είναι ανίκανη, και αυτή είναι, αυτό είναι με κεφαλαίο Α, πραγματικά ανίκανη να λύσει τα προβλήματά της σε σημείο που να αυτοκαταστρέφεται. Διότι δεν μας εμποδίζει τίποτα να πάρουμε αυτή την έκτη δόση. Εμείς θα τα έχουμε κάνει τόσο μαντάρα και δεν θα μπορούμε να την πάρουμε. Δηλαδή θα είναι πραγματικά περίγελος των Σκοπιανών και των Τούρκων, με τους οποίους έχουμε ανοιχτά ζητήματα, και όταν βλέπουν ότι το κράτος μας είναι πλέον τόσο ασθενικό, τόσο ανίκανο, τόσο ανήμπορο να προχωρήσει, οπωσδήποτε μπορεί να αρχίσουν να ωρέγονται ποιος ξέρει τι. Λοιπόν, νομίζω ότι η κατάσταση θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, και πέρα από αυτό να προσθέσω ότι θα χαθεί κάθε εμπορική πίστη. Δηλαδή, ό,τι δουλειά θες να κάνεις, σούπερ μάρκετ, βενζίνη, αυτά, θα πάει να το κάνεις με ρευστό, διότι αν δεν έχεις ρευστό, κανείς δεν θα εμπιστεύεται ούτε την επιταγή σου, ούτε την πιστωτική κάρτα σου. Και προσέχτε, οι εισαγωγές μας από το εξωτερικό θα αρχίσουν και αυτές να έχουν πρόβλημα. Επειδή θα σου λέει ο άλλος, δώσε μου ρευστό. Επειδή περιγράφεται μια εφιαλτική κατάσταση, ακόμα και με τις χώρες που προαναφέρατε, ένας διάβλος επικοινωνίας, ακόμα και σε περιόδους που είναι οξυμένες οι σχέσεις, υπάρχουν. Δεν μπορεί να υπάρξει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο κομμάτων. Εκεί ήμασταν συμμαθητές μαζί, έχουμε πάει και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Έτσι ήταν και στα μαθητικά χρόνια. Όχι, πραγματικά νομίζω ότι μπορούν, και για να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξίας ύστερα από αυτά που είπαμε, θα το κάνουν. Θα δείτε ότι μέχρι τη Δευτέρα θα αρχίσουν να διαμορφώνονται πραγματικά λύσεις οι οποίες νομίζω μπορεί να μας εκπλήξουν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, σήμερα, αυτό το βράδυ με το ανακοινωθέν αυτό που διαβάσατε προηγουμένως, είμαστε στον πάτο. Από τώρα νομίζω θα αρχίσουν τα πράγματα, θα υπάρξουν πρεσβείες, αν δεν μπορεί ο ίδιος ο Παπανδρέου να πάει να τον δει. Τώρα εννοείται κάτι διαφορετικό. Θα υπάρξουν πρεσβείες, είπατε. Λέω, ή πρεσβείες των μεν και των δε, όχι ξένων. Γιατί έχει ακουστεί για παρέμβαση Γερμανών και Γάλλων. Αυτοί το έχουν κάνει. Αυτοί το έχουν κάνει, διότι βλέπουν. Έχουν ασκήσει πιέσεις προς τα δύο κόμματα. Ασκούνε πιέσεις, διότι βλέπουν ότι το ελληνικό πρόβλημα είναι εξαγώγημο. Ο ελληνικός καρκίνος κάνει μεταστάσεις και το εξωτερικό. Στην Ιταλία κινδυνεύει η κυβέρνηση Μπερλουσκόνη. Τα ομόλογά τους έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που το κόστος για τους Ιταλούς
για τόκους μόνο αυξάνεται κατά 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Μνημονιακά επιτόκια. Κοιτάξτε, δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, νομίζω ότι το ξεκαθάρισμα σήμερα ότι επίκειται ή, εν πάση περιπτώσει, είναι στα χαρτιά κατ' ουσίαν η παρέτηση του κ. Πρωθυπουργού διευκολύνει και την πλευρά Σαμαρά και συνεπώς ελπίζω και εγώ ότι θα έχουμε μια πολύ καλή εξέλιξη. Η γενικότερη παρατηρήση όμως αφορά στο εξής. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ορθώς τώρα πιέζει εκεί που έχουμε φτάσει, εάν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρσι ακολουθούσε την συμβουλή που μεταξύ άλλων η Αμερικανική κυβέρνηση έδινε, μεταξύ άλλων, ώστε το EFSF να φτάσει στο 3 ή 3,5-3, να πρικοδοτηθεί, εν πάση περιπτώσει, και να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, τότε οι ανησυχίες για την Ιταλία, την Ισπανία κτλ. Θα είχαν σε μεγάλο βαθμό κατασυγάσει και άρα σε ένα βαθμό τουλάχιστον θα είχαμε διαφορετικές εξελίξεις. Η ευθύνη λοιπόν είναι του Ευρωπαϊκού Συστήματος στο σύνολό του. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη μέρα. Βεβαίως θα μου πείτε τώρα καίγεται το σπίτι σου και συνεπώς υπάρχει μια επίγουσα ανάγκη. Που είχαν σωρευτεί δεν είναι και του Ευρωπαϊκού Συστήματος για τα ελλείμματα, τα δικά μας και τα χρέη μας είναι ευθύνη του Ευρωπαϊκού Συστήματος. Για την αντιμετώπιση της κρίσης, για τη διαδικασία αντιμετώπισης κρίσης μπορεί να είναι. Τα χρέη θα μπαίνουν σε άλλη συζήτηση. Για τα ελλείμματα τα δικά μας. Ναι, και εκεί φαντάζομαι ακόμα. Κοιτάξτε, εξαρτάται πόσο χρόνο έχουμε. Διότι ακόμα και εκεί μπορεί κανείς να συζητήσει πολύ αναλυτικά και να δει πώς διαμορφώνονται τα ελλείμματα, πώς διαμορφώνονται τα πλεονάσματα, κατά πόσο η νομισματική ένωση μπορεί να είναι και στη θεωρία ακόμα δυνατή χωρίς ένα μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης. Ο κύριος Δούκας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν ήταν ακόμα κυβέρνηση, χτυπάγε καμπάνες και λέγε πάμε να συγκρουστούμε. Αλλά βλέπετε ότι τελικώς αυτό το οποίο ακολουθείτε. Αυτό το οποίο ακολουθείτε με αλφαγιώτα, έτσι. Είναι αυτό το οποίο τελικώς είναι εγκεκριμένο σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Και κατά συνέπεια είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε πέρσι τουλάχιστον, εγώ δεν σας λέω το 7 και το 8, ναι, τουλάχιστον πέρσι να εισηγηθεί και να μπορέσει να υιοθετήσει ένα EFSF. Να φεύγαμε, λέτε, από αυτό την όλη διαδικασία. Νομίζω συμφωνείτε πολύ σωστά. Και το EFSF θα μπορούσε να μας δώσει λύσεις. Κυρία Ρεπούση. Ένα σχόλιο στη συζήτηση που κάνετε είναι ότι σίγουρα υπάρχουν πολλές ευθύνες, αλλά πρέπει κανείς να αρχίζει από τις δικές του τις ευθύνες πρώτα. Και υπάρχουν πολλές δικές μας ευθύνες. Και είναι καιρός να αφήσουμε πια τους εξωτερικούς μπαμπούλες και τους εξωτερικούς εχθρούς και να κοιτάξουμε να δούμε τι γίνεται στον οίκο μας. Η Ευρώπη σίγουρα αλλάζει. Και μπορεί να υπάρχουν και ευθύνες γενικότερες. Ωστόσο, η Ευρώπη είναι ο μοναδικός δρόμος για την Ελλάδα, όπως είναι για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και πρέπει να είμαστε σταθεροί σε αυτή την Ευρώπη. Η Ευρώπη αλλάζει, κυρία Ρεπούση, εμείς δεν αλλάζουμε. Αυτό είναι το. Ναι, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς και πρέπει να είμαστε σαφείς ότι ο μόνος δρόμος που έχουμε να περπατήσουμε είναι με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη στο πλαίσιο μιας ενωμένης Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλετε, κύριε Υπουργέ? Νομίζω ότι μπορούμε και νομίζω, μάλλον είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Υπάρχει νεύρο στον Έλληνα, υπάρχει δύναμη, υπάρχει αντοχή. Εάν το πολιτικό σύστημα σταθεί στο ύψος του, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε όχι μόνο καλύτερα, μπορούμε να ξεφύγουμε εντελώς από αυτή τη θέση του ουραγού που έχουμε σε σήμερα. Σε αυτές τις στιγμές έχουμε ανάγκη έτσι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ και σας, κύριε καθηγητά. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.